ένα παράδειγμα. Διότι να μην πούμε ότι για ηθική πλευρά τόσα χρόνια αυτό που γίνεται, αν αυτοί που τα έχουν πάρει νιώθουν ηθικά εντάξει απέναντι στους συναδέλφους τους που είναι στο πεζοδρόμιο και δίνουν κάθε μήνα για να έχονται όλοι αυτοί οι κύριοι, οι ανώτατοι αξιωματικοί και ανώτεροι, χωρίς να έχουν δώσει ένα ευρώ, να παίρνουν τέτοιο όγκο χρημάτων. Και όλα γινόντουσαν με συνοπτικές διαδικασίες. Με υπηρεσιακά συμβούλια, τα οποία περνάγαν τις αποφάσεις με τα πι-δέλτα έτσι. Το φταίω. Και μιλάμε για λεφτά πολλά. Γι' αυτό και έχουν φτάσει τα ταμεία σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, με λίγα λόγια, Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει. Και ο αστιφύλακας, ο αρχιφύλακας, ο αντιπαθυνόμος που παλεύει για 6 κατοστάρικα με καλάσνικο και με την παραβατικότητα και την κλιματικότητα, δεν ξέρει αν θα πάρει από αυτά που δίνει.